Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας. Ενημερώθηκα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αστικές συγκοινωνίες. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, οπότε περιμένουμε λίγο κόσμο ακόμα, αλλά θα αναγκαστούμε να ξεκινήσουμε. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα όλοι εδώ μαζί μας, σε αυτό το συνέδριο για την κυκλική οικονομία. Μπορούμε να φανταστούμε πως το τωρινό μοντέλο παραγωγής μέχρι στιγμής κυλάει σε μία ευθεία γραμμή, δηλαδή παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη. Όμως έτσι η σύγχρονη οικονομία, η ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων, η εξέλιξη, η καινοτομία, η ανάγκη για μία νέου τύπου ανάπτυξη μας δείχνει πως πρέπει να εργαστούμε προς ένα νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο θα πρέπει να κινείται κυκλικά. Δηλαδή, από την παραγωγή, την κατανάλωση και την απόρριψη που κινείται σε μία ευθεία γραμμή, θα πρέπει να πάμε στην κατανάλωση, στην επαναχρησιμοποίηση, στην επισκευή, στην ανακύκλωση, στην ανάκτηση. Αυτό το μοντέλο, πέρα από τα προφανή πλεονεκτήματα που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε για το περιβάλλον, έχει και πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τη νέα επιχειρηματικότητα. Δεν θέλω να σας κουράσω με στοιχεία, θα δώσω μόνο δύο, το οποίο είναι. Και υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2030, αν τελικά περάσουμε στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, η αύξηση στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα είναι στο 11%, ενώ αν παραμείνουμε στο μοντέλο, ας πούμε, της γραμμικής ανάπτυξης, η αύξηση αυτή αναμένεται να είναι μόλις 4%. Και επιπλέον, αν ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, περιμένουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας εξαιτίας ακριβώς της μετάβασης σε αυτό το νέο κυκλικό μοντέλο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή την περίοδο διοργανώνουμε αυτό το συνέδριο μαζί με το site, το ενημερωτικό site Green Agenda, γιατί ακριβώς δίνουμε έμφαση σε αυτό το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, το οποίο θα μπορέσει να προχωρήσει σε ένα άλλο τύπου ανάπτυξη. Έχουμε ετοιμάσει, θεωρώ, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα με πολύ σημαντικούς ομιλητές. Και στο σημείο αυτό, πριν δώσω το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και την Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για τη στήριξή τους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό το συνέδριο. Το Πόρτο Παλάς για τη φιλοξενία. Επίσης, μας στήριξαν πολύ σημαντικά οι Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων, προσωπικά ο πρόεδρος, ο κύριος Σαβάκης. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεισφορά τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας στο Green Agenda, ιδιαίτερα τον δημοσιογράφο, τον Γιώργο Τομητράκη, ο οποίος εργάστηκε σκληρά για αυτό το συνέδριο. Και ήθελα να πω ότι μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας και εύχομαι να έχουμε ένα γόνιμο συνέδριο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών, τον κύριο Σαβάκη, να ανέβει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πρόεδρε.